Λοιπόν, γεια σας. Είναι πέμπτη πρωί, μεσημέρι. Είμαι εδώ στο νοσοκομείο Κιλικής, έχω έρθει για κάτι δουλειές. Και διαβάζοντας σε μια ομάδα στο Facebook, κάποιος ανέβασε ένα ερώτημα σχετικά με το ότι θέλω, λέει, να σκεφτείτε όταν ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη δικτύωση, με το χώρο αυτό, τι κάνατε τότε για να ξεκινήσετε τη δουλειά, πώς ξεκινήσατε. Και του έγραψα μια απάντηση και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας. Και βασικά αυτό που έκανα ήταν το εξής. Τότε ήμουν 22 χρονών, το 2002. Δούλευα σαν υπάλληλο σε ένα βιβλιοπωλείο, κανονικά το 8ωρό μου. Και ο τρόπος που ξεκίνησα ήταν ο εξής. Πήρα το πακέτο της εταιρείας που γράφτηκα τότε, το άνοιξα, άρχισα να διαβάζω το εγχειρίδιο που έλεγε πώς κάνουμε τη δουλειά και άρχισα να εφαρμόζω αυτά τα οποία έλεγε στο εγχειρίδιο. Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τα προϊόντα, έκανα μια λίστα με ανθρώπους που γνώριζα, έκανα εξάσκηση στα σενάρια τα οποία υπήρχαν στο εγχειρίδιο. Και άρχισα να τηλεφωνώ στους ανθρώπους που είχα γράψει στη λίστα μου. Έκλεισα ραντεβού, έκανα προσωπικά ραντεβού, παρουσιάσεις και μέσα από τις παρουσιάσεις έκανα πελάτες και συνεργάτες. Και αυτό ήταν που έκανα τον πρώτο μήνα. Το δεύτερο μήνα συνέχισα να κάνω το ίδιο πράγμα. Απλά αυτό που πρόσθεσα ήταν ότι ξεκίνησα να βάζω διαφημίσεις και αγγελίες, καμπάνιες σε εφημερίδες και ταυτόχρονα έβγαινα το πρωί και μοίραζα διαφημιστικά fake volant σε αυτοκίνητα στην πόλη μου πριν πάω στην πρωινή μου δουλειά, στην δουλειά μου που δουλεύω στο βιβλιοπωλείο. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε 8 μήνες, ουσιαστικά κατάφερα να έχω ένα εισόδημα το οποίο ήταν σταθερά διπλάσιο από ό,τι στο βιβλιοπωλείο. Και μετά από 8 μήνες που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το χώρο αυτό, παραιτήθηκα από το βιβλιοπωλείο και δουλεύω με πλήρη απασχόληση από τον Νοέμβριο του 2002. Πριν 5,5 χρόνια, έκανα κάτι παρόμοιο εφόσον άλλαξε εταιρεία. Ήμουν 12 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Και πριν από 5,5 χρόνια, λοιπόν, άλλαξε εταιρεία και έκανα κάτι παρόμοιο. Ξεκίνησα, έκανα μία λίστα με τα άτομα που γνώριζα και άρχισα να παίρνω τηλέφωνα, να στέλνω μηνύματα και να κανονίζω ραντεβού για τριμερή Skype με τον ανάδοχό μου. Κάναμε λοιπόν τα ραντεβού, βγαίνανε οι συνεργάτες και αυτό που έκανα λοιπόν στη συνέχεια ήταν ότι έκανα ακριβώς το ίδιο με τους καινούργιους μου συνεργάτες. Τους έδινα ένα σενάριο, είτε τηλεφωνικής πρόσκλησης είτε πρόσκλησης μέσω μηνύματος και κανόνιζα ραντεβού μαζί μου για να τους κάνω εγώ παρουσιάσεις. Μετά από περίπου 3 μήνες κατάφερα να χτίσω ένα εισόδημα πλήρους απασχόλησης και μετά από περίπου 8 μήνες είχα ένα δίκτυο το οποίο ήταν στα 10 μεγαλύτερα δίκτυα σε όλη την εταιρεία και συνεχίζει να είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτά έκανα για να ξεκινήσω, δεν το πολύ σκεφτόμουν, δεν αμφισβητούσα αυτά που έλεγαν τα εγχειρίδια, έκανα πράξη και να σας πω ότι δεν είχα εμπειρία στις πωλήσεις, δεν θεωρώ ότι είμαι καλός στις πωλήσεις. Ούτε ότι ήμουν καλός στις πωλήσεις. Γενικά είχα και ένα θέμα με την επικοινωνία, είμαι εσωστρεφής. Παρ' όλα αυτά, απλά ακολούθησα το σύστημα και το σύστημα μου έφερε αποτέλεσμα και στην εταιρεία και στην άλλη εταιρεία. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο, δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Δεν είναι εύκολο αν θες να χτίσεις κάτι μεγάλο. Είναι πολύ απλό όμως. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνω και σε εκπαιδεύσεις μου. Σε εκπαιδεύσεις μου, αυτό που βοηθάω τους δικτυωτές είναι να μπορέσουν να κάνουν τα πράγματα με απλό τρόπο, να κάνουν τη δουλειά με απλό τρόπο. Όσο μπορώ, δηλαδή, απλοποιώ τις διαδικασίες. Αυτά. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια κάτω πώς ξεκινήσατε εσείς, ποια ήταν τα πρώτα βήματα που κάνατε για να ξεκινήσετε δυναμικά την επιχείρησή σας. Και αυτά τα βήματα σας έφεραν αποτέλεσμα. Τα δείξατε στους συνεργάτες σας για να έχουν και εκείνοι αποτελέσματα. Αυτά. Καλή συνέχεια.